Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να πάρουμε τα σχόλια από δύο κυρίες του Κοινοβουλίου. Θα κάνουμε την αρχή με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, των Ομοτρικάλων, την κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Γεια σας, κυρία Παπακώστα. Καλησπέρα σας, κύριε Πολύζε. Την καλησπέρα μου σε όλους τους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριές σας. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αυτό το πεδίο αντιπαράθεσης που δημιουργεί η ίδια η κακοκαιρία. Ποιος να το περίμενε, αλλά εσείς θα το περιμένατε. Εσείς ήσασταν πρώτοι που το Δεκέμβριο του 2017, εγώ την είχα ζήσει αυτή την ταλαιπωρία προσωπικά, προπαραμονή Χριστουγέννων, που μείναμε για 10 εκατοστά και 10 χιλιόμετρα στο Μαρτίνο, αλλά τότε είχατε βγάλει τα ξύφη και ξυφουλκούσατε κατά της τότε κυβέρνησης. Δεν ξέρετε ότι αυτά στην πολιτική έχουν μια ροή και αυτός που είναι κάτω έρχεται πάνω, οπότε θα δεχθεί τα ίδια. Γιατί σας κακοφαίνεται που σας λένε? Η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά κλείνει στη χώρα μας, τουλάχιστον στον ορίζοντα που μπορούμε να θυμηθούμε. Είχε ξανακλείσει, αλλά τότε είχε 70 εκατοστά η Εθνική Οδός. Γιατί, δηλαδή, ένα παιδάκι, αν το έλεγες ότι τι κάνουμε, θα επιχειρήσουμε στην Εθνική Οδό ή θα την κλείσουμε, θα σου έλεγα, μωρέ, γιατί δεν πάμε από τον εύκολο δρόμο που είναι να την κλείσουμε? Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, καταρχήν ποτέ η παρούσα κυβέρνηση δεν έχει επιλέξει τον εύκολο δρόμο. Πάντοτε επιλέγουμε εκείνον τον δρόμο, ο οποίος είναι πραγματικά ο πιο αποτελεσματικός και θέτει πάντοτε σε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών. Θεωρώ ότι είναι ατυχής ο συμψηφισμός με το 2017 και εξηγούμε για ποιον λόγο. Ο κύριος Ταραντήλης τον επιχείρησε. Ναι. Εσείς δώσατε το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση μας δώσαν εικόνες από τα τοπικά κανάλια της Φθιώτιδας με την ταλαιπωρία, την πολύ ωραία ταλαιπωρία, άρα τον συμψηφισμό δεν ξέρω ποια πλευρά τον επιχειρεί. Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Το 2017, κύριε Πολύζε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το εξής γεγονός, ότι σύμφωνα με τις απόψεις της επιστημονικά τεκμηριωμένης των μετεωρολόγων, αυτό το οποίο ζούμε αυτές τις μέρες με την κακοκαιρία της Μύδειας είναι ένα από τα πιο ιστορικά, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, από τις πιο ιστορικές κακοκαιρίες οι οποίες έχουν συμβεί στην χώρα μας τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια και είναι η πιο ιστορική κακοκαιρία των τελευταίων ετών. Άρα δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπάρξει σύγκριση με αυτό που συνέβη το 2017, διότι ήταν πολύ ηπιότερο το φαινόμενο, το καιρικό φαινόμενο εκείνης της χρονιάς. Θα θυμόσαστε όμως κι εσείς, όπως και οι τηλεθεατές που μας ακούνε και οι τηλεθεάτριες, ότι το 2017 συνέβη το εξής φοβερό και τρομερό που αποτύχει, θεωρώ, όπως και όλοι μας, δεν θρηνήσαμε θύματα. Δηλαδή τι, η τότε πολιτική ηγεσία επέλεξε να μην κλείσει την Εθνική Οδό, δύο νταλίκες δίπλωσαν, όπως και ένα λεωφορείο, με αποτέλεσμα για 15 χιλιόμετρα να υπάρξουν ακινητοποιημένα χιλιάδες αυτοκίνητα, επί 8 ώρες, όπως είπατε και εσείς, 10 ώρες εγκλωβισμένοι. Εντάξει, εγώ δεν είχα μείνει εγκλωβισμένος τόσο, αλλά ταλαιπωρήθηκα κι εγώ όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Ο μέσος όρος... Πείτε μας, αφήστε τι έκανε η κυβέρνηση εκείνη, είναι σήμερα στην αντιπολίτευση. Μα εσείς διακινήσατε τα βίντεο. Γιατί κλείσατε, πείτε μας, γιατί η επίκληση του δυνατού χιονιά δεν είναι αρκετή. Όλη η Ευρώπη έχει πολύ πιο δυνατούς χιονιάδες. Έλατε. Κοιτάξτε, ακούμε έντονη κριτική. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εμείς είμαστε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άνθρωποι οι οποίοι την καλοπροαίρετη κριτική την αποδεχόμαστε και πάντοτε έχουμε δίκο αότα και ποτέ μέχρι και σήμερα, ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει εν της πράγμαση ότι όταν γίνονται λάθη και αστοχίες έχει το πολιτικό θάρρος και ανάστημα να βγει και να το ομολογήσει. Θεωρούμε ότι στην παρούσα κατάσταση, στην παρούσα περίπτωση και η πολιτική προστασία και τα αρμόδια υπουργεία κάναν ό,τι ήταν δυνατό. Υπήρξε, ναι, όντως προγραμματισμός. Το να κλείσει η Εθνική Οδός ήταν πολιτική απόφαση και κατά την άποψή μου ήταν μια ορθή πολιτική απόφαση, διότι έχοντας ως προηγούμενο αυτό που συνέβη τα προηγούμενα χρόνια και το 19 αλλά πρωτίστως το 17, εμείς δεν θέλαμε να εγκλωβίσουμε στην πιθανότητα, διότι αυτό ξέρετε, κανένας πολιτικός και καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να το προβλέψει όσον αφορά την οδηγική συμπεριφορά κάποιων ταλικέριδων ή κάποιων οδηγών λεωφορείων. Να, κοιτάξτε, λύσεις υπάρχουν. Λύσεις υπάρχουν. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις
ή αφήνεις την ταλίκα στο πάρκινγκ ή την υποχρεώνεις να φορέσει αλυσίδες, όπως και το επιβατικό αυτοκίνητο. Αυτές είναι προβλέψεις, ξέρετε, που έχουν προηγηθεί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αλίμονα αν δεν υπήρχαν προβλέψεις. Και οι Ιταλίκες τότε, κύριε Πολίζο, που διπλώσανε και τα λεωφορεία, φορούσαν αλυσίδες. Δεν ήταν ότι δεν φορούσαν. Αλλά αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι όταν μιλάμε για ακραίες συνθήκες, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει, κανένας όμως δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί. Αυτό που οφείλει να κάνει μια υπεύθυνη κυβέρνηση, συγκροτημένη, με στοχοθεσία, είναι να λάβει η Κίνα τα μέτρα που άπτονται της αρμοδιότητας της, το μέτρο του δυνατού. Λέει το κίνημα αλλαγής ότι στα λόγια ήσασταν πανέτοιμη κυβέρνηση, στην πράξη χρεοκοπήσατε. Γιατί διαφημίσατε τόσο πολύ την προετοιμασία για τον χιονιά? Όλοι ξέραμε ότι θα έρθει χιονιάς. Καταρχήν το Λαμία πώς επελέγει? Μου λένε οι συνάδελφοι που είναι νοτιότερα από εμάς ότι μέχρι τη Βιωτία δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Πώς αποφασίζει εμείς, μια κυβέρνηση? Πολύ, έχουμε έναν δομοκό. Έχουμε έναν δομοκό και είναι η στερεά Ελλάδα. Η διαδρομή από τη στερεά Ελλάδα προς εμάς, προς την Θεσσαλία, ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία. Προφανώς υπήρξε ένας σχεδιασμός και υπήρξε μια επιλογή. Δεν υπήρξε τυχαία, διότι θα θυμόσαστε κι εσείς ότι τα περισσότερα ατυχήματα, όπως και το 17, όπως και το 19, γίνονται συνήθως σε αυτό το σημείο. Τι έκανε λοιπόν η παρούσα κυβέρνηση και τι έκανε ο αρμόδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης? Επέλεξε να πάρει μια πολύ σοβαρή πολιτική απόφαση και να θέσουμε ως προτεραιότητα για ακόμα μία φορά την ασφάλεια των πολιτών. Δηλαδή, επιλέξαμε να ταλαιπωρηθούν οι συμπολίτες μας για 1-2 μέρες, παρά να τους ταλαιπωρήσουμε στα μέγιστα, όπως είπαμε, εγκλωβισμούς πολύωρους ή ενδεχομένως και με απώλειες ανθρώπινων ζώων. Ήταν μια πολιτική απόφαση και αναλαμβάνουμε πάντοτε την ευθύνη των πολιτικών μας επιλογών. Τώρα, όσον αφορά και το γεγονός που είπατε ότι το Κινάλ ασκεί κριτική και ότι μένουμε για ακόμα μία φορά στα δήθεν λόγια, νομίζω ότι πιο σαφρό επιχείρημα από αυτό δεν υπάρχει. Αν υπάρχει μία κυβέρνηση μετά από πολυετή διακυβέρνηση πολλών διάφορων κυβερνήσεων, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να υλοποιεί το προεκλογικό της όραμα. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει άλλη κυβέρνηση που έχει αντιμετωπίσει τόσες τεράστιες προκλήσεις τα τελευταία χρόνια και παρόλα αυτά κάθε μέρα δίνει έναν πολυμέτωπο αγώνα σε 1000 πεδία. Το ίδιο πράξαμε και τώρα. Όταν μας λένε ότι μέσα σε 2 μέρες κοπήκανε, πέσανε εκατοντάδες δέντρα, ιδιαίτερα στην Αττική, 700 δέντρα κλαδέψανε και κόψανε μέσα σε μια μισή μέρα, διότι είχαν πέσει πάνω στα δίκτυα της μεσαίας και χαμηλής τάσης. 85 τάσεις, 85 δίκτυα είχαν πέσει. Με τι συγκρίνουμε, με ποιες προηγούμενες φυσικές καταστροφές συγκρίνουμε αυτό? Διότι όταν ασκούμε την κριτική θα πρέπει να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Σας λένε όλοι να συγκρίνουμε όλες τις κακοκαιρίες, γιατί δεν είναι όλες το ίδιο. Σας λένε όλοι ότι αν είχατε καλά στελεχωμένο τον ΔΔΕ, γιατί λέει ότι όλα αυτά γίνονται επειδή ιδιωτικοποιείται η ΔΕΗ σταδιακά και έχετε υποστελεχωμένο τον ΔΔΕ, θα είχε εν ώψη της κακοκαιρίας κάνει την πρόβλεψη. Το λέγαμε χθες, γιατί για άλλη μια φορά οι σποράδες και το ανατολικό πύλιο προς νότιο έμεινε χωρίς ρεύμα. Γιατί στους σταθμούς της ΔΕΗ πέσαν λοιπόν, και πάλι δέντρα, θα τα είχαν κλαδέψει. Και αν έδιναν οι δασικές υπηρεσίες την άδεια για να κλαδεύονται γύρω από τους υποσταθμούς της ΔΕΗ, πάλι θα τα είχαμε γλιτώσει αυτά. Κοιτάξτε, αυτές είναι βασικές πρόνοιες ενός κράτους. Είστε κυβέρνηση που έχει ξεπεράσει τον 1,5 χρόνο στα πράγματα. Λοιπόν, αυτά έχουμε ξεπεράσει τον 1,5 χρόνο και πραγματικά αυτή η κυβέρνηση κάνει έναν αγώνα δρόμου. Είπα και προηγουμένως, μέσα από αντίξωες συνθήκες και μέσα από πολυεπίπεδες προκλήσεις προσπαθούμε πραγματικά και στεκόμαστε, θεωρώ, στο ύψος των περιστάσεων. Μιλήσατε για την ΔΔΕ. Ξεχνάτε προφανώς ότι παραλάβαμε μία ΔΕΗ καταχρεωμένη στα όρια της κατάρρευσης, μάλλον
ήδη είχε καταρρεύσει. Και ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι ήρθαμε και με 200 εκατομμύρια χρηματοδοτήσαμε και διασώσαμε την ΔΕΗ. Δεν θα υπήρχε σήμερα ΔΕΗ, κύριε Πολύζο. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά ήμασταν εμείς πάλι. Ακούστε, κυρία Παπακώστα. Κοιτάξτε, κυρία Παπακώστα. Όχι, όχι, δεν θα ολοκληρώσετε. Συγγνώμη, αφήστε με λίγο κι εγώ να παρεμβαίνω όπου εγώ το εκτιμώ. Εγώ δεν έχω πολύ καλό ήχο, συγγνώμη. Εντάξει. Αυτό με δυσκολεύει. Ότι το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Θα με ακούσετε όμως, θα με ακούσετε. Η θεωρία της καμένης γης είναι πολύ παλαιό πολιτικό επιχείρημα και δεν το λέω μόνο προς εσάς. Όταν ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ, για να πω και για το ΣΥΡΙΖΑ, μας έλεγε ότι εμείς δεν είχαμε καν να δώσουμε, μας παρέδωσε άδεια ταμεία ο κακός Σαμαράς. Θέλω να τα πω όμως για να τα ακούει η κυρία Παπακώστα. Μας παρέδωσε άδεια ταμείο ο κακός Σαμαράς και δεν είχαμε να δώσουμε συντάξεις και μισθούς. Τώρα έρχεστε εσείς για να μας πείτε πόσο πρέπει να σας θαυμάσουμε που παραλάβατε μια χρεοκοπημένη. Όχι, κύριε Πολύζο. Όχι. Πώς όχι, κυρία Παπακώστα. Ποτέ δεν είπαμε. Μισό λεπτό για να σας βλέπουμε κιόλας. Ορίστε. Λοιπόν, σας έχουμε σε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, τα ξέρατε ποια είναι τα πράγματα. Δεν σας υποχρέωσε κανείς να πάτε στο Μαξίμου. Διεκδικήσατε με μεγάλο πάθος την εξουσία. Ξέρατε τα προβλήματα της εξουσίας, οπότε δεν μπορούμε να σας θαυμάσουμε γιατί διεκδικήσατε με πάθος και να σας συμπαρασταθούμε στις δυσκολίες που έχετε. Ωραία. Όταν ολοκληρώσετε μπορείτε να μου δώσετε το λόγο να απαντήσω. Έχω ολοκληρώσει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, ποτέ δεν διεκδικήσαμε τον θαυμασμό. Ποτέ. Ήμασταν άνθρωποι και είμαστε μια κυβέρνηση η οποία αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει στα χρονικά, τουλάχιστον όσο μπορώ εγώ να θυμάμαι τα τελευταία 20 χρόνια που ασχολούμαι ενεργά με την πολιτική, να υπήρξε πρωθυπουργός ο οποίος να υποσχέθηκε τόσα λίγα προεκλογικά να μην άσκησε λαϊκισμό προκειμένου να εφαρπάξει την ψήφο του ελληνικού λαού όπως κάναν προηγούμενες διακυβερνήσεις και ταυτοχρόνως από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης το μόνο πράγμα το οποίο κάνει και κάνουμε όλοι μαζί είναι να προσπαθήσουμε τα έργα να συνοδεύουν τα λόγια μας. Ειλικρινά. Και νομίζω ότι αυτό το ομολογεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, διότι δημοσκοπικά, ακόμα και αν αντιδρούν κάποιες μειοψηφίες, δείχνει ακριβώς την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο έργο. Λυπάμαι που θα το ξαναπώ ξανά, αλλά ειλικρινά δεν θεωρώ ότι θα υπήρχε άλλη κυβέρνηση που θα μπορούσε να διαχειριστεί τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν λέω φυσικά και δεν ισχυρίζομαι ότι είμαστε τέλειοι ή ότι δεν υπάρχουν αστοχίες ή ότι δεν γίνονται λάθη. Ειλικρινά όμως πιστεύω ακράδαντα ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, με δεδομένη στις οικονομικές συνθήκες, τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, είμαστε όσο πιο ετοιμοπόλεμοι γίνεται. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, όπως σας είπα και προηγουμένως, των τελευταίων 15 ετών. Δεν έχει ξαναυπάρξει να βλέπεις το Σύνταγμα με 30 πόντους. Κυρία Παπακώστα, να φύγουμε λίγο από την κακοκαιρία. Δηλαδή εσάς, οι άνθρωποι της ψυχαγωγίας και της εστίασης, τα τρίκαλα. Εσείς είστε άνθρωπος που κινείτε στην κοινωνία. Έτσι, δεν πηγαίνετε βουλή τρίκαλα, κινείστε. Σας λένε ότι θεωρούμε ότι... Εννοείται ότι είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας και εγώ και ο σύζυγός Ωραία. Μου. Και από σας, πρώτη... σας λένε, κυρία Παπακώστα, ότι εμείς θεωρούμε πραγματικά ότι έχετε κάνει το καλύτερο για εμάς, γιατί εμείς ακούμε άλλα πράγματα από αυτούς. Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Πολύζο, δεν είμαστε αποκομμένοι από την κοινωνία. Δεν είμαστε αποκομμένοι από την κοινωνία. Ελάτε, πείτε μας τι σας λένε, λοιπόν. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Για πείτε μας τι σας λένε, γιατί λέτε ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Σήμερα, αν θέλετε, να σας περιγράψω, επειδή κινήθηκα μέσα στην αγορά και επισκέφτηκα πολλά καταστήματα της πόλης μου, όσο και αν αυτό πραγματικά μπορεί να σας παραξενεύει, αυτό, δηλαδή όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εμπαθείς και δεν είναι περιχαρακωμένοι γύρω από ιδεολειψίες, μπορούν πραγματικά και αναγνωρίζουν τη σημαντική προσπάθεια και το σημαντικό έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε. Κανένα κράτος, σε κανένα κράτος του κόσμου δεν έχει κάνει τα πάντα και δεν έχει δώσει τα πάντα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε μια χώρα με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.
όποιος μπορεί να σταθεί με αντικειμενικότητα απέναντι στα πράγματα θα μπορέσει να αναγνωρίσει ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε στο μέτρο του δυνατού με τα δεδομένα οικονομικά μας στοιχεία. Τι κάναμε λοιπόν εμείς για τους εστιατόρες, μια και αναφέρεται, γιατί και εμένα ο σύζυγός μου στο λιανεμπόριο απασχολείται. Δεν στηρίξαμε όσο μπορούσαμε αυτούς τους επιχειρηματίες όσον αφορά με τα μισθώματά τους. Δεν τους απαλλάξαμε για μήνες ολόκληρους. Αρχικά τους μειώσαμε και στην πορεία τους απαλλάξαμε από την καταβολή των μισθωμάτων. Δεν τους δώσαμε τη δυνατότητα να αναστείλουν τις φορολογικές τους και τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Όσον αφορά τους εργαζομένους τους, δεν τους προστατεύσαμε προκειμένου να περιορίσουμε απολύσεις κτλ. Και τους θέσαμε σε αναστολή και ανέλαβε το κράτος όλο το μισθολογικό κόστος. Δεν ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι ενισχύσαμε όσο μπορούσαμε. Δεν λέω ότι τα κάναμε τέλεια, αλλά όσο μας επέτρεπαν οι οικονομικές μας δυνατότητες, δεν δώσαμε επιστρεπτέα προκαταβολή στην πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων. Εάν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, θεωρώ ότι πραγματικά δεδομένων των συνθήκων έτσι πάντοτε και της οικονομικής μας ευρωστίας, κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Κυρία με σχεδιασμό Παπακώστα, όμως, με συγκρότηση και κρατώντας πάντοτε αποθετικά, γιατί θέλουμε να βγούμε μέσα από αυτή την πανδημία και από αυτή την κρίση με κοινωνική συνοχή και εννοείται προσβλέπουμε και σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Λοιπόν, επειδή δεν είχαμε έντονη... έχει υπάρξει κυβέρνηση που να έχει στηρίξει τη μικρομεσαία επιχείρηση όσο την στήριξε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή είναι η άποψή μου. Και επειδή είχαμε ένταση στην κουβέντα μας, θα κλείσω όχι γενναιόδωρα για εσάς, θα κλείσω ρεαλιστικά και δεν πάω να μετριάσω έτσι την ένταση που είχαμε στην κουβέντα. Είναι ωραία, ήταν ζωηρή συζήτηση. Και αν θεωρούσα ότι δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε, ενδεχομένως να μην σας πίεζα και τόσο. Ξέρω ότι σας μπορείτε να ανταποκριθείτε. Πολύ. Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνω ότι διατηρείτε ένα καλό προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο, κρατήστε το έτσι ακέραιο, γιατί έχουμε και εκλογές. Δηλαδή, αυτά που σας έλεγαν σήμερα οι άνθρωποι της αγοράς, προφανώς το έλεγαν στην γυναίκα που τους εκπροσωπεί στο κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν αντιστοιχούσα απολύτως στο κόμμα σας. Οπότε κρατήστε το ακέραιο το πολιτικό κεφάλαιο το προσωπικό σας εν ώψη των εκλογών του φθινοπόρου. Σας κύριε ευχαριστώ, Πολύ. Κύριε Παπακώστα. Σας ευχαριστώ και εγώ Να είστε πολύ. Καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ Γεια πολύ. Σας.